Πρόσωπο Νίκο Χρυσοδουλίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουπόσο. Καλό μεσημέρι. Τι έγινε, μας ξεχνάσαμε τον κύριο Κουπόσο. Ενδεχομένως κάποιοι από την ασφάλεια του κύριου Ακίνητου να χρησιμοποίησαν ένα κινητό τηλέφωνο και να είχαμε αυτές τις εικόνες. Δώστε μας ένα λεπτό να ακούσω και μια δήλωση του Υπουργού των Εξωτερικών πριν από λίγο για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πολύ χαρακτηριστική. Ο κύριος Κασουλίδης, λοιπόν, πριν ένα λεπτό, υπενθυμίζουμε ότι πρώτη ημέρα είχε εκδώσει ανακοίνωση και ο κύριος Χρυστοδουλίδης. Σήμερα είχαμε δηλώσεις από τον κύριο Κασουλίδη για το θέμα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τι κρύβεται ή δεν κρύβεται πίσω από αυτά και τις συζητήσεις που γίνονται. Παρακολουθούμε την δήλωση του Υπουργού των Εξωτερικών και επιστρέφουμε αμέσως. Ο ορισμός του μέτρου οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι ότι πρόκειται για συμφωνίες, για ενέργειες οι οποίες δεν προσφέρουν κανέναν πολιτικό πλεονέκτημα στη μια ή την άλλη πλευρά. Εάν δια του μέτρου οικοδόμησης εμπιστοσύνης δημιουργούνται τετελεσμένα πολιτικής φύσεως, είτε αναγνώρισης είτε οτιδήποτε άλλο, τότε δεν είναι μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και επομένως την ώρα που υπάρχουν λύσεις, παραδείγματος χάρη για την κινητή τηλεφωνία, οι οποίες δεν προκαλούν πολιτικό πλεονέκτημα σε κανένα από τις δύο πλευρές, αυτές οι λύσεις είναι που πρέπει να υιοθετούνται, τις οποίες η τουρκική πλευρά απορρίπτει και δεν μπορεί να αντιληφθεί, γιατί δεν μπορούμε να τις δεχτούμε. Μα δεν μπορεί να προσπείται ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί. Το ίδιο ισχύει και για τα θέματα των διελεύσεων και του καθεστώτος της νεκρής ζώνης, το οποίο γνωρίζουν πολύ καλά ότι η δική μας θέση εξακολουθεί και παραμένει η ίδια, όπως εξακολουθεί και παραμένει η ίδια από τον Ραούφ Τεκτάς η θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς. Επομένως, όσοι θέλουν να προχωρήσουμε σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης πρέπει να έχουν την πολιτική βούληση να υιοθετήσουν τέτοια μέτρα που δεν δίνουν πολιτικό πλεονέκτημα σε καμία από τις δύο πλευρές. Αυτή ήταν η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών. Λοιπόν, κύριε εκπρόσωπο, τα παίρνουμε από την αρχή. Τι έγινε ή τι δεν έγινε τελικά χθες στο δείπνο. Ένα μακρύ δείπνο που όσο τραβούσε η ώρα θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι έγινε είναι εκεί τόσες πολλές ώρες, κάτι θα γίνει. Μετά ακούσαμε και το ότι θα υπάρξει κοινή δήλωση και είχαμε αυτή την κοινή δήλωση που όλοι ακούσαμε, η οποία παραπέμπει στη συνέχεια αυτού που είχαμε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Το τι έγινε, για να ξεκινήσουμε από το ερώτημα, ναι. Τι έγινε, έγινε ένας ανοιχτός και ειλικρινής διάλογος, σε καλό κλίμα θα έλεγα, κατά τη διάρκεια του οποίου συζητήθηκε η διαμορφωθήσα κατάσταση πραγμάτων, συζητήθηκαν θέματα διαδικασίας, θέματα ουσίας και γενικότερα έγινε ανταλλαγή απόψεων επί όλων των θεμάτων. Εκείνο που δεν έγινε και για μας είναι μια ατυχής εξέλιξη ή καλύτερα αρνητική εξέλιξη, δεν καθορίστηκε η ημερομηνία επανέναξης του διαλόγου. Η δική μας επιθυμία, ή πηγαίνοντας στη χθεσινή συνάντηση, ο στόχος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ήταν να αρχίσουν αμέσως οι διαπραγματεύσεις, ακόμη και σήμερα να επιστρέψει η τουρκοκυπριακή πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν κατέστη εφικτό, δεν μας ικανοποιεί, δεν μας χαροποιεί η εξέλιξη. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η προσπάθεια πλέον σε επίπεδο του κυρίου ΕΙΤΕ και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα και επιστροφή της τουρκοκυπριακής πλευράς στο τραπέζι των συνομιλιών. Θα βλέπει ο κύριος ΣΑΙΤΑ τον έναν και τον άλλον ηγέτη. Ακριβώς. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Μας είπατε ότι ήταν καλός και ανοιχτός διάλογος, ότι υπάρχει συζητήθηκαν θέματα διαδικασίας και ουσίας και ότι δεν έχει αποφασιστεί η ημερομηνία επανέναξης των συνομιλιών. Δεν μας είπατε τίποτα για την απόφαση της Βουλής. Δεν συζητήθηκε αυτό. Κοιτάξτε, ο λόγος μη επανέναξης ή καθορισμού ημερομηνίας επανέναξης των συνομιλιών έχει να κάνει με τη θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς, όπως κατά επανάληψη έχει δημόσια εκφραστεί. Λόγος που δεν κατέληξαν, ψες αυτό είναι. Όσο αυτοί. Βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια, δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες του τι συζητήθηκε, το τι λέχθηκε συγκεκριμένα χθες το βράδυ, αλλά να το θέσω διαφορετικά. Δεν ακούσαμε κάτι καινούριο όσον αφορά την επανέναξη των συνομιλιών από αυτά που κατά καιρούς έχουν εκφραστεί δημόσια από τουρκοκυπριακής πλευράς. Και εκείνο που έχει εκφραστεί δημόσια είναι ότι αν δεν διορθώσετε, έτσι λένε,
την απόφαση της Βουλής, συνομιλίες δεν ξαναρχίζουν. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο, η θέση που δημόσια εκφράσαμε, φράστηκε και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης συζήτησης, ότι δεν είναι κάτι που αφορά τις διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες θα πρέπει να επαναρχίσουν χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και ξέρετε κάτι, πολύ πρόσφατα έχουμε ακούσει τον κύριο Ακιντζή και το αναφέρω γιατί συζητήθηκε και χθες βράδυ, για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού μέχρι τον Ιούνιο. Το είπε και χθες. Όχι, δεν το ανέφερε χθες μέχρι τον Ιούνιο, αλλά μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε πώς μπορούμε να επικαλείστε ή να λέτε δημόσια για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού μέχρι τον Ιούνιο και εδώ και 40 μέρες να μην διαπραγματευόμαστε και να μην επιστρέφετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να δούμε πώς μπορούν να δημιουργηθούν προοπτικές για να προχωρήσει ο διάλογος. Δεν συμβαδίζει να λέμε ότι επιθυμούμε επίλυση του Κυπριακού μέχρι τον Ιούνιο και από την άλλη στιγμή, εδώ και σε ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, να μην βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Άρα θα πρέπει να γίνει άμεση επιστροφή. Επαναλαμβάνω, δεν επιτεύχθηκε χθες βράδυ. Ευελπιστούμε ότι οι προσπάθειες που θα συνεχιστούν θα φέρουν αποτέλεσμα. Μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι εάν είναι να υπάρξει κάτι καινούργιο θα είναι μετά τις 7 Απριλίου και την ολομέλεια της Βουλής, εφόσον αυτή προχωρήσει στο γνωστό νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται εκεί. Δεν θα υιοθέτησε, παρόλο που βλέπω τη λογική της τοποθέτησής σας σε σχέση με την τουρκοκυπριακή προσέγγιση. Εκεί στηρίζεται η. Ήταν η δημόσια που έχετε πει, αλλά επιτρέψτε μας οι πληροφορίες ειδικές μας, οι οποίες είναι αρκετά βάσιμες. Δεν θέλω να πω βέβαια, διότι είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος και εμείς απλώς ένας δημοσιογράφος. Είναι το έθεσε ρητά. Και εγώ ένας απλός κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το έθεσε ρητά χθες ο κύριος Ακίντζη, το γνωρίζουμε αυτό. Το ένα ήταν τα ΜΟΕ, το άλλο ήταν το θέμα της Ένωσης, όπως το βλέπετε. Από εκεί και πέρα, ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε η τουρκοκυπριακή πλευρά μπορεί να προκαταλάβει τι θα κάνει η Βουλή τις επόμενες μέρες. Αυτό περιμένουμε. Και αυτή είναι η θέση και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η Βουλή θα αντιπροσώπου αποφασίζει στη βάση των δικών της κριτηρίων, στη βάση των δικών της επιλογών και δεν είναι απόκειται ούτε σε εμάς, ούτε σε εσάς, πολύ περισσότερο στην τουρκοκυπριακή πλευρά, να επιβάλλει ή να αποφασίζει εκ μέρους της Βουλής των αντιπροσώπων. Εμείς σχολιάζουμε τα γεγονότα όσοι έχουν αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ημερομηνία, δεν υπάρχει όμως αδιέξοδο. Θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Υπάρχει συνέχιση της προσπάθειας, η οποία ειλικρινά, με απόλυτη ειλικρίνεια, κύριε Ποταμίδη, ευελπιστούμε να φέρει αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό. Γιατί ξέρετε, το τι πρέπει να αντιληφθούν και οι Τουρκοκύπριοι, αλλά και εμείς. Δεν κάνουμε υποδείξεις εμείς τους Τουρκοκύπριους. Εμείς θεωρούμε ότι η πορεία μας είναι κοινή. Το να μην υπάρχουν διαπραγματεύσεις, το να μην συζητούμε, δεν είναι προς όφελος ούτε των Ελληνοκυπρίων ούτε των Τουρκοκύπριων. Είναι ενάντια στα συμφέροντα του κυπριακού λαού στο σύνολό του. Άρα είναι γι' αυτό το λόγο που πρέπει να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να δούμε πώς μέσα από τις συζητήσεις, μέσα από τις συνομιλίες δημιουργούνται προοπτικές να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν μας χαροποιεί. Θέλω να ξεκάθαρω. Η χθεσινή εξέλιξη. Δεν μας χαροποιεί δηλαδή το γεγονός ότι επειδή ευθύνεται η τουρκοκυπριακή πλευρά για τη μη επανέναξη των συνομιλίων είναι κάτι που μας χαροποιεί. Δεν προσεγγίζουμε έτσι τις συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού. Για μας δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Κερδίζουμε εμείς, χάνουν οι Τουρκοκύπροι. Εμείς επιθυμούμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τον τερματισμό της κατοχής της επανένωσης της πατρίδας μας και μόνο μέσα από τις συνομιλίες μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Μας έχετε πει ότι και χθες βράδυ δεν απομακρύνθηκε από τις γνωστές δημόσιες θέσεις του. Επιτρέψτε μας, προσπαθούμε εκείνο το οποίο σκέφτονται πολλοί να το ξεκαθαρίσουμε. Οι πολλοί, οι λίγοι, αρκετοί. Δεν διαφοροποιήθηκε από τη δημόσια θέση του. Η δημόσια θέση του κ. Ακιντζή ήταν πρώτα να αλλάξει εκείνο το πράγμα στη Βουλή και μετά εμείς θα έρθουμε. Αυτοί που το λένε είναι μακριά από την πραγματικότητα. Όχι, αφού η δημόσια τοποθέτηση, η δημόσια προσέγγιση του κ. Ακιντζή ήταν αυτή. Μάλιστα. Αλλά την ίδια στιγμή, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια, δεν είμαστε σε αδιέξοδο. Μάλιστα. Και για μας, επαναλαμβάνω, επειδή η προτεραιότητα μας δεν είναι να ρίξουμε ευθύνη στον κύριο Ακίνη. Εμάς η προτεραιότητά μας. Όπως περιμένουμε να περάσει και η προτεραιότητά μας. Και μετά θα πάμε στην ουσία. Η προτεραιότητά μας είναι η επανέναξη των συνομιλιών. Ναι. Επικεντρωνόμαστε εκεί. Και επαναλαμβάνω, δεν μας χαροποιεί η εξέλιξη χθεσινή, παρόλο που δεν είναι εξυπηρετιότητάς μας. Μάλιστα. Τώρα. Συζητήθηκαν θέματα διαδικασίας και συζητήθηκαν και θέματα ουσίας. Θα τα πάρουμε ένα-ένα με την άδειά σας, αλλά εκείνο το οποίο κάποιος μπορεί να παρατηρήσει από τώρα είναι ότι αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι εκείνο το οποίο ο κύριος Ακιντζή περίπου είχε πει ότι θα πρέπει μέσα από το πήγαινε έλα να υπάρξει
κάποια εξέλιξη. Δεν τώρα είναι πηγενέλα, αυτό είναι αυτό που είπε, ή είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό, γιατί αντιλαμβάνεστε, ο ρόλος που έχει δοθεί στον ειδικό σύμβουλο είναι για να καθοριστεί η επανέναξη των συνομιλιών. Δεν είναι, θα είναι, για δεν είναι λόγος για θέματα ουσίας που εξάλλου χθες βράδυ, για να βάζουμε τα πράγματα ως έχουν, δεν έγινε διαπραγμάτευση ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Ναι. Ο λόγος που θα έχει ο κύριος Σέτη αυτό το ρόλο είναι γιατί και ο κύριος Ακκιντζέρη και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα απουσιάζουν εκτός Κύπρου το αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη νέα κοινωνική συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Την ίδια στιγμή και οι δύο εξέφραζαν την πρόθεση να συνεχιστεί η προσπάθεια έτσι ώστε να επαναρχίσει ο διάλογος και πολύ φυσιολογικά, αν θέλετε, δόθηκε στον κύριο Έτη αυτός ο ρόλος του να δούμε πώς μπορεί να επαναρχίσει ο διάλογος. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν αφορά. Μπορεί ή πότε μπορεί. Πώς και πότε. Και είναι άμεσα συνυφασμένα και δεν αφορά θέματα της διαπραγμάτευσης, δεν αφορά θέματα των έξι κεφαλαίων του Κυπριακού. Ναι. Άρα η εκτίμηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από πλευρά σας είναι ότι μας έχετε πει ότι ναι, δεν συμφωνήθηκε η ημερομηνία, αλλά δεν υπάρχει και διέξοδο. Συνεχίζεται η διαδικασία με τον συγκεκριμένο τρόπο όπως συμφωνήθηκε αυτός. Είναι πιθανό να έχουμε πριν τις 16 του Απρίλη ένα αξίδιο διαπραγματεύσεων της όποιας μορφής. Ξέρετε, να πω και αποκλειστικά και μόνο στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Εμείς ακόμα και αύριο είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Δεν έδωσε δείγματα γραφής. Όχι, δεν δόθησαν όποια δείγματα γραφής για ημερομηνίες, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω και εκ μέρους του κ. Ακκιντζίδη στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας και η ετοιμότητα του οποίου είναι δεδηλωμένη. Αύριο ακόμη μπορούν να αρχίσουν οι συνομιλίες. Επιμένουμε λίγο στα δύο μεγάλα θέματα, διαδικασία και ουσία. Επί των θεμάτων ουσίας είχαν γίνει αρκετές δηλώσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Και από πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ορισμένα πράγματα ούτε καν στην ατζέντα δεν είναι, όπως οι τέσσερις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αφορούν τους Κυπρίους, αφορούν άλλους. Mm-hmm. Και μάλιστα προχώρησε σε κάποιες δηλώσεις ότι θα ήταν βασικά τουρκοποίηση της Κύπρου δια της ειρηνικής οδού. Και για άλλα μεγάλα θέματα. Επί των θεμάτων διαδικασίας τώρα, είχαμε μία διελκυνιστήντα το τελευταίο διάστημα. Τελικά υπάρχει μία κοινή συμφωνία όλων, δηλαδή της ελληνοκυπριακής πλευράς, της τουρκοκυπριακής και των Ηνωμένων Εθνών, ότι η παλαιά μεθοδολογία μας τελείωσε. Χρειαζόμαστε μια νέα μεθοδολογία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε εκφράσει την άποψή του δημόσια. Εννοούμε με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ήταν ο πρώτος που εξέφρασε την άποψη σε σχέση με τη νέα μεθοδολογία. Αλλά όταν λέμε νέα μεθοδολογία, για να το ξεκαθαρίσουμε, το μυαλό μας δεν πρέπει να πηγαίνει ούτε σε επιδιατησία ούτε σε χρονοδιαγράμματα. Αυτές ήταν το άλλο μισό της ερώτησης. Ακριβώς για να προλάβω το ερώτημά σας. Ναι. Επειδή αμέσως μόλις μιλήσουμε για νέα μεθοδολογία, κάποιοι πηγαίνουν στην επιδιατησία και τα χρονοδιαγράμματα. Και όχι μόνο, και κάποιοι στη δική μας πλευρά θεωρούν αυτό. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Να προχωρήσω ακόμη ένα βήμα περισσότερο και να πω ότι κάτι τέτοιο δεν έχει ζητηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Και να θυμίσω σε όλους ότι το 2004 ζητήθηκε και δόθηκε η συγκατάθεσή μας και για την επιδιαιτησία και για το χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορούσε ο τότε Γενικός Γραμματέας να έχει τέτοιου είδους εξουσίες χωρίς τη συγκατάθεση των δύο πλευρών. Μάλιστα, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρισκόταν στη Νέα Υόρκη και συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα, όχι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας άνοιξε τέτοιου είδους θέμα χρονοδιαγράμματος και επιδιαιτησίας, λέγοντας από μόνος του ότι τέτοιες τακτικές που ακολουθήθηκαν στο παρελθόν και είχαν καθοριστικό ρόλο στο να έχουμε αρνητικά αποτελέσματα δεν μπορούν και δεν είναι στις προθέσεις του να επαναληφθούν. Άρα δεν τίθεται ένα τέτοιο θέμα. Ο πρόεδρος όταν μίλησε για μεθοδολογία, μίλησε για πολύ συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα προχωρήσαμε μονομερώς, αν θέλετε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Στην δημοσία του τριτύχου. Ακριβώς, το οποίο διαβιβάσαμε και στην τουρκοκυπριακή πλευρά και στα Ηνωμένα Έθνη. Ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε και μια άλλη κατάσταση πραγμάτων, η οποία πρόσφατα και ο Υπουργός Εξωτερικών. Κύριε Εκπρόσωπε, ο ένας με την Αλφα πρόσφατα και ο Υπουργός Εξωτερικών δημόσια έχει αναφέρει ο κ. Κασουλίδης πολύ ορθά ότι για θέματα τα οποία είχαν συμφωνηθεί βλέπαμε αλλαγή στάσης από το τουρκοκυπριακή πλευρά. Άρα μέσα από αυτό το τρίπτυχο, εκείνο ένας από τους πολλούς στόχους πέρα από την ίδια ανάγνωση ήταν να επιβεβαιωθούν τέτοιου είδους είτε συναντηλήψεις είτε συγκλήσεις. Χθες βράδυ η συζήτηση ξεκίνησε με εισήγηση από πλευράς του κ. Κιντζίου να συζητηθούν περαιτέρω μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένα μέτρα, ξεκίνησε με την εκφράζοντας την επιθυμία να δούμε καινούργια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ότι έχουμε μεταβεί δύο φορές στο Μον Πελεράν, έχουμε μεταβεί στη Γενέβη, μιλάμε όλοι ότι είμαστε στο παραπέντε της λύσης και έρχεστε τώρα εισηγόμενος να συζητήσουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν. Ή είμαστε κοντά, ή λέτε για τον Ιούνιο, ή θέλετε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και εξίσου αντιλαμβάνομαι από την συζήτηση που ακολούθησε, η προσέγγιση του Προέδρου έγινε απόλυτα κατανοητή. Για το ότι δεν είναι η ώρα για καινούργια, αν θέλετε, μέτρα οικονομική εμπιστοσύνη. Ναι, εκείνο που προέχει είναι επιστροφή στο τραπέζι των δύο ηγετών. Όχι, ότι είναι βράδυ μας και των Ηνωμένων Εθνών. Ναι, ότι δεν είναι ώρα τώρα για καινούργια μέτρα οικονομική εμπιστοσύνη. Ως αυτά που έχουν συμφωνηθεί, ναι. Αντιλαμβάνεστε και πέραν των όσων πολύ ορθά ο Υπουργός Εξωτερικών έχει αναφέρει, τα μέτρα οικονομική εμπιστοσύνη πρέπει να ενισχύουν τον στόχο της διαπραγμάτευσης. Και ποιος είναι ο στόχος της διαπραγμάτευσης? Η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της πατρίδας μας στη βάση της ζωνικής και κοινωνικής ομοσπονδίας. Δεν μπορούμε να υιοθετούμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης τα οποία ξεφεύγουν του πλαισίου είτε της νομιμότητας, είτε αν θέλετε προωθούν μια ιδέα πέραν της επανένωσης της Κύπρου. Μας έχετε πει για το τι είπε ο κύριος Ακιντζή για τα μέτρα οικοδόμησης και εμπιστοσύνης. Και την απάντηση του Προέδρου. Και την απάντηση του Προέδρου, μια διευκρίνηση απλώς, συνεφώνησε ο κύριος Ακιντζής στο τέλος αυτού. Αντιλαμβάνεται, εξώς αντιλαμβάνομαι από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, βλέπει ότι εκείνο που προέχει αυτή τη στιγμή μάλιστα είναι να συζητήσουμε για να δούμε πώς επιλέγουμε. Είναι περίτα, αλλά ναι, προκύπτει μέσα από τη συζήτηση ότι πρέπει να προχωρήσουμε ναι, με την ναι, επίλυση. Γιατί είπαμε το ένα μεγάλο θέμα το οποίο έγινε ο κύριος Ακιντζή. Το δεύτερο ήταν αυτό που θέτει δημόσια για την περιένωση. Το θέμα και εκεί επικεντρώθηκε περισσότερη ώρα της συζήτησης ήταν το θέμα της επανέναξης των συνομιλιών που δυστυχώς δεν είχαμε αποτέλεσμα. Ναι, δεν μας το λέτε ότι έθεσε την Ένωση ευθέως. Επαναλαμβάνω ότι θέλω να με, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια και για μας ο στόχος δεν είναι να πετύχουμε επικοινωνιακά γκολ, αν θέλετε. Υπάρχει και ένας πολίτης, οι οποίοι περιμένουν. Για μας, επαναλαμβάνω, είμαι ξεκάθαρος ότι δεν ακούσαμε κάτι καινούργιο από αυτά που δημόσια έχει εκφράσει ο κ. Ακιντζής σε σχέση με την επανέναξη των συνομιλίων. Καλώς, νομίζω ότι είναι σαφές. Είναι ξεκάθαρη. Είναι σαφές, ναι, είναι αλήθεια ότι είναι σαφές. Τώρα, για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ούτε νέα, δεν αναφέρθηκε σε ποια νέα, ούτε τα παλαιότερα. Και δόθηκαν οι απαντήσεις. Το επόμενο βήμα ξεκινά τώρα με τον κ. Άιντα να βλέπει τους δύο μεταξύ, πότε θα τους δει, θα λείπουν και οι δύο. Είτε τηλεφωνικώς, είτε διαφορετικά, να δούμε πώς μπορούν να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Επαναλαμβάνω για να μην υπάρχει όποια παρεξήγηση, μιλάμε για επανέναξη συνομιλιών και όχι είτε για θέματα των έξι κεφαλαίων, είτε για ουσία της διαπραγμάτευσης. Πάνω στο θέμα της διαδικασίας, δεν θέλω να πούμε πρόοδος ότι... Όχι, η διαδικασία αγγίζει το θέμα που σας ανέφερα προηγουμένως, της μεθοδολογίας, αυτό με το τρίπτυχο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την ανάγκη αυτού του να δούμε το τρίπτυχο, να δούμε που συμφωνούμε, να δούμε ότι υπάρχει. Αναλαμβανόμαστε, κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει για παράδειγμα. Είναι η πλευρά μας. Ναι, να γνωρίζουμε τη θέση της άλλης πλευράς. Η οποία δεν τοποθετήθηκε επί της ουσίας, επί των συγκεκριμένων θέμα. Να σας πω ένα επιχείρημα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας χθες. Η επιμονή από τη Γενέβη και μετά της τουρκικής πλευράς στις τέσσερις βασικές ελευθερίες αναιρεί συγκλήσεις και συναντηλήψεις που έχουμε πετύχει. Τις οποίες μάλιστα έχουμε αναφερθεί και δημόσια, είτε από τουρκοκυπριακής πλευράς είτε από δικής μας πλευράς. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει τα δεδομένα όσον αφορά την διαπραγμάτευση. Αλλά δεν έγινε διαπραγμάτευση ή επί της ουσίας συζήτηση αν ναι, άλλαξε η θέση μας ή όχι. Ακόμη δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο. Θα είμαστε στο στάδιο να επαναρχίσει ο διάλογος και όταν επαναρχίσει. Τα Ηνωμένα Έθνη είχαν θέσει δύο στόχους. Πρώτον την ημερομηνία στο διάλογο και δεύτερον την νέα μεθοδολογία. Τώρα, η νέα μεθοδολογία όμως, γιατί επιμένω σε αυτό, γιατί μας έκανε, οφείλω να φέρω ιδιαίτερη εντύπωση στη Νέα Υόρκη και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας πολύ περισσότερο που ήταν ο συνομιλητής του Γενικού Γραμματέα, ότι από μόνος του ένιωσε την ανάγκη να ξεκαθαρίσει αυτά τα δύο θέματα. Ναι, εντάξει, ο κύριος Ακιντζή τα βάζει λίγο έτσι. Ας πούμε γλυκά τα πράγματα. Δηλαδή δεν θα είναι επιδιαιτητής, απλώς θα καταθέτει ιδέες και αν βοηθούν οι ιδέες του, καλώς. Δεν θα είναι χρονοδιάγραμμα. Θα είναι ο δικός χάρτης.
Δεν υπάρχει ούτε χρονοδιάγραμμα, ούτε επιδιαιτησία, ούτε διαφορετική παρουσίαση αυτών των δύο. Είναι ξεκάθαρο. Αυτές οι συνταγές δοκιμάστηκαν, απέτυχαν φυσικά. Και αν πραγματικά θέλουμε να πετύχει αυτή η προσπάθεια, η υποσχόμενη προσπάθεια, θα πρέπει να αποφύγουμε τέτοιου είδους διαδικασίες. Κύριε Πρόσωπε, θέτει ακόμη ένα-δύο επιχειρήματα η τουρκοκυπριακή πλευρά και η Άγκυρα. Και με αυτό, αν θέλετε, πάμε και σε ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικό με τις εξελίξεις σε αυτές καθεαυτές στο Κυπριακό, αναφερόμαστε στα ενεργειακά, είναι ότι σε ένα-δύο μήνες ενδεχομένως θα αρχίσουν οι γεωτρήσεις και είναι βέβαιος ο κ. Ακιντζή ότι θα υπάρξει ένταση και ως εκ τούτου μετά πάμε για προεδρικές και καλό Μάρτι του 2018 και τα πράγματα δεν θα είναι τα ίδια. Υπάρχουν δύο πτυχές, τα ενεργειακά και η ενδεχομένη ένταση και το άλλο, άρα πρέπει μέχρι τον Ιούνιο να τελειώνουμε. Άρα ας επιστρέψεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Χάσαμε πέραν των 40 ημερών, αδικαιολόγητα, χωρίς να συζητούμε. Αν πραγματικά επήγεται ο κ. Ακιντζή, αν πραγματικά επήγεται η τουρκοκυπριακή πλευρά, θα συμπληρώνε ακριβώς αύριο πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από εκεί και πέρα, οι ενεργειακοί σχεδιασμοί προχωρούν κανονικά, δεν σχετίζονται σε καμία απολύτως περίπτωση με τις συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού. Νομίζω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δείξει δείγματα γραφής σε περίπτωση, και όχι μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήταν συλλογική η απόφαση σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που επιχειρηθεί από τον οποιονδήποτε να εμποδιστούν οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάση περιπτώσει, ξέρετε, αυτό που ενεργειακοί μας σχεδιασμοί βασίζονται πάνω στους διεθνείς κανόνες, βασίζονται πάνω στη σχετική σύμβαση του δικαίου της θάλασσας, σε συμφωνίες που έχουμε με τα γειτονικά κράτη και δεν ούτε θεωρούμε ότι ανησυχούμε για τις ενέργειές μας αν αυτές ξεφύγουν του πλαισίου της νομιμότητας. Και να είστε σίγουροι ότι οι ενέργειες αυτές θα συνεχιστούν, γιατί ακριβώς είναι μέσα στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και κατά τη γνώμη σας δεν μπορούν να έχουν σχέση ή να θεωρείτε ότι επηρεάζουν καθιοντί με τον τρόπο. Δεν επηρεάζουν καθιοντί με τον τρόπο. Αν θέλετε, η μόνη σύνδεση που υπάρχει, σύνδεση σε εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ και να δούμε αύριο δεκάδες ανακοινώσεις, είναι ότι αποτελεί κίνητρο για την Τουρκία να επιλύσει το Κυπριακό και για την Τουρκία και για τους Τουρκοκύπριους. Γιατί αντιλαμβάνεστε, χωρίς επίλυση του Κυπριακού, από τη μία οι Τουρκοκύπριοι δεν θα μπορούν να υποφεληθούν από αυτό το αγαθό. Και δεύτερο, η επιλογή της Τουρκίας δεν μπορεί καν να εξεταστεί, επαναλαμβάνω, να εξεταστεί χωρίς την επίλυση του Κυπριακού. Υπάρχει μια συνάντηση σήμερα, σημαντική συνάντηση, τετραμερής στο Τελαβίβ. Τέσσερις υπουργοί ενέργειας μεταξύ της Ιταλίας, της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου, ο κ. Λακοτρίμπης είναι εκεί. Σε πολύ λίγο θα κυκλοφορήσει μια πολύ σημαντική διακήρυξη, το περιεχόμενο της οποίας είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση, κύριε Πεταμίντη, πέραν από τους τέσσερις υπουργούς. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ιταλική παρουσία σε μια τέτοια συνάντηση, αλλά είναι ιδιαίτερα ακριβώς η παρουσία της Επιτροπής. Με την παρουσία της για πρώτη φορά υιοθετείται αυτή η συζήτηση που γίνεται, ενθαρρύνεται από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να σας θυμίσω ότι η σχετική μελέτη που έγινε ήταν και με οικονομική ενίσχυση της Επιτροπής και θεωρούμε την εκεί παρουσία του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου ως πολύ σημαντική, ως ένδειξη στήριξης αυτής της προσπάθειας και οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και σε επίπεδο τεχνοκρατών των τεσσάρων χωρών για να δούμε πώς προχωρούμε ακόμη περισσότερο. Μιλάμε για αγωγό της Μεσογείου, για ένα άξονα προς την Ευρώπη ενεργειακό. Και γνωρίζουμε, το βλέπουμε και στις εικόνες πώς θα κινείται αυτός, θα παραμείνει παρακαλώ η εικόνα. Βλέπουμε αυτό τον αγωγό πώς θα είναι. Έτσι μια διευκρίνηση πρώτα, έχετε πληροφορίες για το τι κάνουν ακριβώς οι υπουργοί, γιατί ακούσαμε ότι έκαναν και επισκέψεις οι κύριοι εκπρόσωποι. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή έχουν επισκεφτεί κάποιες από τις πλατφόρμες που βρίσκονται στην περιοχή. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά έχει μόλις ολοκληρωθεί η συνάντηση και θα πηγαίναν σε επιτόπου επίσκεψη σε κάποιες από τις πλατφόρμες στην περιοχή. Μάλιστα. Τώρα, βλέπουμε... Υπάρχει έντονο, αν μου επιτρέπετε, ενδιαφέρον τόσο από τα Ισραηλινά αλλά και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για αυτή την συνάντηση και ειδικότερα για τη διάσταση που σας έχω αναφέρει. Θέλω να την επαναλάβω, την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκεί. Τώρα, βλέπουμε τον αγωγό όπως είναι αυτός, να τον δούμε ξανά, αλλά ταυτόχρονα, παράλληλα,
σχεδόν απολύτως, το Ισραήλ μιλά και με την Τουρκία. Και εκεί που είναι το μακρύ βέλος που βλέπει εκεί στην Αμόχωστο, φαίνεται ότι προσπαθούν να φτιάξουν ένα βόρειο ογό που να πηγαίνει από το Ισραήλ προς την Τουρκία. Αύριο πάει αρμόδιος Τούρκος αξιωματούχος σε επίσκεψη στο Ισραήλ. Σήμερα είναι οι 4, αύριο είναι ο Τούρκος. Ένα από τα θέματα είναι ο αγωγός προς τα βόρεια και σύμφωνα με τις Ισραηλινές τοποθετήσεις επίσημες, εξ όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον, ο αγωγός θα περάσει μεν από την Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά το Ισραήλ λέει ότι το να περνά μόνο από την ΑΟΣ και όχι από την Ξηρά σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε άρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα το φτιάξουν για αυτοί αυτόν από μόνοι τους δηλαδή. Ισχύει αυτό? Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Καταρχήν να αναφέρω ότι ενημερωνόμαστε από Ισραηλινής πλευράς για τις διαβουλεύσεις που υπάρχουν με την Τουρκία για το συγκεκριμένο θέμα. Ενημερωνόμασταν και από προηγουμένως για όλες τις διαβουλεύσεις, μάλιστα και στο επίπεδο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι ξεκάθαρη η θέση. Υπάρχει και μια κοινή δήλωση μετά τη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, η οποία καμία ενέργεια δεν μπορεί να ξεφεύγει του πλαισίου της διεθνούς νομιμότητας. Και διεθνούς νομιμότητα τι λέει για να περάσει αγωγό? Για μας η διεθνή νομιμότητα είναι ξεκάθαρη ότι χρειάζεται και η συγκατάθεση του κράτους του οποίου επηρεάζεται είτε τα θαλάσσια σύνορα είτε όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον και ούτω καθεξής. Για αυτούς? Κοιτάξτε, είμαστε σε απόλυτη ταύτιση με την Ισραηλινή πλευρά. Και οι δύο χώρες βλέπουν και την προστιθέμενη αξία από αυτή την συνολική συνεργασία που έχουμε σε όλα τα θέματα και δεν έχουμε ανησυχία για τις όποιες συζητήσεις γίνονται. Τώρα τη χάνει να είναι και ο αναπληρωτής διευθυντής νομίζω του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ στο Προεδρικό και συναντάται με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να σας αναφέρω ότι αύριο το απόγευμα θα μεταβώ στο Ισραήλ και θα έχω συνάντηση και με τον Υπουργό Ενέργειας αλλά και με τον Υπουργό Άμυνας μέσα στο πλαίσιο Ισραήλ. Μάλιστα. Ναι. Μέσα στο πλαίσιο προετοιμασίας, περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεών μας και συνάντησης που θα γίνει σε ανώτερο επίπεδο. Και όταν λέω ανώτερο, εννοώ του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό πολύ σύντομα, καθώς επίσης και σε τριμερές επίπεδο. Πολύ σύντομα θα πρέπει να αναμένουμε τη συνάντηση σε επίπεδο αρχηγών κυβερνήσεων Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος, έχουμε θέμα κομμάτων. Ζητούν ενημέρωση, έχουν... Θα γίνει ενημέρωση, πολύ σύντομα θα γίνει ενημέρωση. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την Κυριακή μεταβαίνει στην Ισπανία για μια διμερή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας, πολύ σημαντική συνάντηση ως χώρες της Μεσογείου και ακολούθως θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος των 7 κρατών μελών των Μεσογειακών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συζήτηση ειδικότερα των χωρών του Νότου, ειδικότερα της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίζουν όπως γνωρίζετε οι διαπραγματεύσεις και θέλουμε μαζί με τους Μεσογειακούς εταίρους να δούμε πώς από κοινού μπορούμε να προσεγγίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Κύριε Εκπρόσωπε, μια και το κουβεντιάζουμε τώρα και όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις που θα γίνονται, συμφωνίες με την Βρετανία, η Κύπρος έχει μια σειρά από συμφέροντα. Είτε αυτά είναι οι 4 ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάποιοι θέλουν από αλλού, αλλά και κάποιοι άλλοι σιγοντάρουν κάτι τις πληροφορίες. Είτε είναι τα θέματα του φόρου ειδικότερα σε θέματα που αφορούν θέματα φορολογίας και το καθεξής. Και οτιδήποτε άλλο το οποίο σχετίζεται, να μην τα πούμε πολύ, είναι πολλά, έχουν ως είναι οι φύλακες, ως τη διαπραγμάτευση. Φυσικά. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ορισμένα πράγματα για να φυσικά δούμε. Φυσικά και είναι γι' αυτό που κάνουμε συμμαχίες με γειτονικά κράτη. Την ίδια στιγμή, όσον αφορά τους Βρετανούς, το πρώτο θέμα που ήδη αρχίσαμε να βλέπουμε είναι οι Βρετανικές βάσεις. Είναι οι Κύπροι που ζουν στις Βρετανικές βάσεις να διασφαλιστούν απόλυτα όλα τα συμφέροντα μετά την έξοδο της Βρετανίας. Και από εκεί και πέρα, αυτό που έχει συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και κλείνω με αυτό, είναι να προηγηθεί η έξοδος της Βρετανίας και ακολούθως να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη νέα σχέση Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Εκπρόσωπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν,